Ήθελα να σε ρωτήσω καταρχάς πότε και πώς δημιουργήθηκαν οι Crash. Κλασική ερώτηση, αλλά... Οι Crash δημιουργήθηκαν στα τέλη του Δεκέμβρη του 1983. Τα τρία βασικά μέλη παραμένουν έως και σήμερα τα ίδια. Δηλαδή εγώ, ο ντράμερ και ο κιθαρίστας. Κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες επιλογές, έχει αλλάξει ο μπασίστας. Κάποιο διάστημα χρησιμοποιήσαμε και μια κοπέλα που παίζει keyboards. Πλέον το σχήμα έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή. Και ο μπασίστας είναι το ίδιο άτομο που θα τα πούμε στη συνέχεια, είναι το ίδιο άτομο που ήταν και στην ηχογράφηση του δίσκου στο Kingdom of the Kings. Είναι αρκετά δύσκολο όμως να κρατηθεί ένα line-up τόσο σταθερό. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Βασικός λόγος είναι ότι πέρα από τη μουσική και το συγκρότημα, είμαστε σχετικά κοντά, δηλαδή 50 μέτρα ένας από τον άλλο. Έχουμε μεγαλώσει μαζί από μικρά παιδιά, με μικρή διαφορά ηλικία σχετικά. Παραμένουμε φίλοι άσχετα αν παίζουμε μουσική ή όχι, και πολύ καλή μάλιστα. Και γενικά σε ένα οικογενειακό επίπεδο υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι κατάφερε η μπάντα να διατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πέρα βέβαια από αυτό, να πούμε ότι είναι και το μικρόβιο αυτό του heavy metal, ας πούμε, το οποίο δεν έχει πάψει άσχετα την ηλικία, γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι από κάποιο όριο και μετά πάει να υπάρχει ενδιαφέρον κτλ. Δεν είναι καθόλου έτσι. Σωστά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν πρώτο ξεκίνησες την μπάντα, τι φιλοδοξίες είχες? Μπορώ να σου πω ότι το πρώτο διάστημα καταρχήν σαν με τη μουσική το ευρύτερο, στον ευρύτερο χώρο του ροκ, είχαμε ασχοληθεί από το 1977. Υπήρχε πρώτα μια μπάντα με το όνομα Underpower, το διάδοχο της σχήμα ήταν η Crash. Έτσι λοιπόν, έχοντας και αυτή την εμπειρία, μπορώ να σου πω ότι οι φιλοδοξίες ήταν περιορισμένες έως μηδαμινές. Ξέραμε την πραγματικότητα, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80 που ξεκινήσαμε εμείς, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι τώρα. Δεν υπήρχε τίποτα, καμία υποστήριξη, κανένα ενδιαφέρον. Είχαμε όμως κάποιες καλές κριτικές ξεκινώντας. Παίξαμε για πρώτη φορά ζωντανά σαν Crash εκεί μπροστά σε εκείνο το 1985. Αποσπάσαμε καλά σχόλια και πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ήρθαν με τον καιρό. Οι φιλοδοξίες μπορώ να σου πω ότι δεν πιστεύουμε ποτέ ότι θα πάμε σε ένα απολύτως επαγγελματικό επίπεδο. Τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα δεν υφίσταται έτσι κι αλλιώς. Όλα κινούνται σε μια κατάσταση που είναι μέση. Είναι και δεν είναι. Το τελευταίο διάστημα προσπαθούμε να κάνουμε μια καινούρια επανεμφάνιση στην ελληνική σκηνή μετά από 5-6 χρόνια απουσίας για διάφορους λόγους. Έχουμε έτοιμη την επανακυκλοφορία του CD, το οποίο καθυστέρησε απλώς για λόγω κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν. Πιστεύουμε ότι πριν το Πάσχα θα είναι ήδη στην αγορά. Ωραία. Τώρα, επειδή το ανέφερες πριν, πιστεύεις ότι υπάρχει υποστήριξη? Γιατί εγώ θεωρούσα ότι τη δεκαετία του 80 θα ήταν περισσότερος κόσμος που θα είχε αυτό το ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική, ότι τώρα δεν υπάρχει τόσο πάθος. Πιστεύω ότι καλά, το πάθος του heavy metal θεωρώ ότι είναι δεδομένο πάντα από τους ανθρώπους που ακούν. Η διαφορά είναι η εξής, ότι στη δεκαετία του 80 τα πράγματα ήταν, δεν θα πω ότι ήταν καλύτερα από πλευρά σε κόσμο, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αγορά στον χώρο. Ζήσαμε αν θέλει την άνθηση αυτού που σήμερα λένε ορισμένοι ερμηνεύουν, εγώ θα το με μία λέξη το λέω heavy metal, οι άλλοι ερμηνεύουν διάφορα power, κλασικό κτλ. Ο καθένας μπορεί να το πει όπως θέλει. Αλλά ήταν η εποχή που μεσουράνησαν μπάντες όπως η Judas, η Iron Maiden και όλοι αυτοί. Αναφίβολα υπήρχε ενδιαφέρον από το εξωτερικό, τεράστιο ενδιαφέρον από το εξωτερικό με όλα αυτά τα συγκροτήματα και την κίνηση. Και πάρα πολλοί κόσμος. Σήμερα ο κόσμος έχει περιοριστεί για πάρα πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλά παρένθετα που μπήκαν στον χώρο, έτσι τα λέω. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν συγκροτήματα τέτοιου μεγέθους όπως υπήρχαν στη δεκαετία του 80. Είναι ίσως μετρημένα στα δάχτυλα ενός χεριού. Πιστεύω ότι τώρα όμως υπάρχει υποστήριξη. Τουλάχιστον μια και μιλάμε για τη χώρα μας εδώ, υπάρχουν εταιρείες ανεξάρτητες που ασχολούνται με το χώρο, προσπαθούν να κάνουν κάποιες δουλειές ή να προωθήσουν, κυρίως είναι στο επίπεδο της διανομής. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που είναι στο εξωτερικό, δηλαδή οι ξένοι ξεκινάνε από μηδαμινή σχέση, ακούνε κάτι, τους αρέσει μια εταιρεία, σε καλεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο και αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι υπάρχει σε επίπεδο heavy metal τουλάχιστον. Και μάλλον δεν υπάρχει. Εύχομαι να είναι αλλιώς. Μιας που ξεκινήσατε περίπου στα 80's τότε, ποια μπάντα των 80's επηρέασε περισσότερο τον ήχο σας? Κοίταξε, αναμφίβολα πάντα θα επηρέασε από κάτι, ακόμα και σήμερα. Μια και η μουσική είναι έτσι κι αλλιώς ξένο είδος, προς τη δική μας νοοτροπία και την κουλτούρα.
πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν επιρροές. Τώρα, καθαρά μπορώ να σου πω ότι η πρώτη γενιά των Priest, των Maiden, την εποχή λέω ακόμα το Paul Diano ίσως, αργότερα η Manowar, και λίγο πιο μετά αρκετές επιρροές, κυρίως θεματολογικές και όχι τόσο μουσικές, από τους Merciful Fate, η Queensryche, όλα αυτά τα συγκροτήματα. Το Kingdom of the Kings νομίζω κυκλοφόρησε το 1994. Οι εγγραφές έγιναν το 1992, το καλοκαίρι του 1992, και κυκλοφόρησε στις αρχές του 1994. Μετά γιατί δεν κυκλοφορήσετε κάποιο άλλο δίσκο? Δεν υπήρχε. Ήταν και πολύ πετυχημένος το δίσκος. Πετυχημένος με την έννοια. Ακόμα μιλάνε γι' αυτό, ότι ήταν ένας εκπληκτικός και διαχρονικός δίσκος. Ναι. Χαίρομαι που είναι έτσι, που το βλέπει ο κόσμος τουλάχιστον έτσι. Ο δίσκος ήταν επιτυχημένος με την έννοια ότι γίναμε περισσότερο γνωστοί, αν θέλεις, και τα τελευταία χρόνια και μέσω δυστυχώς των mail order που υπάρχουν. Λέω δυστυχώς γιατί και εμφανίζεται ο δίσκος να πουλιέται σε τιμές με τις οποίες εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω. Νομίζω ότι το γεγονός ότι να σκεφτείς ότι το 1992 είχε ένα κόστος 2 εκατομμύρια δραχμές για να γίνει συνολικά ο δίσκος, και τα χρήματα αυτά ήταν, αν θέλει, συμπαραγωγή δική μας και ενός ανθρώπου που ήθελε τότε να βοηθήσει, του Δημήτρη Κυρίτση, να τον αναφέρουμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Μετέπειτα όμως δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάτι ανάλογο και με τα στάνταρ που θέλαμε εμείς. Πιστεύω ότι ο δίσκος για την εποχή του δεν ήταν κάτι τρομερό σε επίπεδο παραγωγής, αλλά ήταν ένα πολύ καλό δείγμα ότι και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε αρκετά καλές παραγωγές. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή παραγωγή και γι' αυτό έως και σήμερα από τα κομμάτια εμφανίζεται να έχει υπάρχει τόσο ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Ήδη στη σελίδα στο MySpace που έχω εγώ τώρα, βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για το CD και για αν υπάρχει διαθέσιμο βινήλιο. Παραδόξως, το 2009, αν υπάρχει δηλαδή ακόμα διαθέσιμο κτλ. Στο συγκεκριμένο δίσκο, τα μουσικά θέματα ασχολείται κάποιο συγκεκριμένα ή τα αποφασίζετε όλοι μαζί? Κυρίως, ναι. Συνολικό είναι πάντα το αποτέλεσμα, αλλά στο θέμα της μουσικής και ο κύριος εμπνευστής των πραγμάτων είναι ο κιθαρίστας. Από εκεί πέρα υπάρχει συνεργασία με εμένα και τα άλλα παιδιά για να βγάλουμε το τελικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και αν κάτι δεν μας αρέσει το απορρίπτουμε πολύ γρήγορα, ακόμα και αν δεν το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, αν το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αρέσει. Γιατί γενικά υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι αν δεν αρέσει σε εσένα δεν θα αρέσει και στον κόσμο. Σίγουρα. Τώρα υπάρχουν σχέδια για την κυκλοφορία νέου υλικού? Ναι, θέλουμε καταρχήν να βγάλουμε αυτό που σου είπα πριν, την επανακυκλοφορία, και εφόσον πάει καλά, πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, να μας βοηθήσει σε οικονομικό επίπεδο, δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καινούργια παραγωγή. Υλικό υπάρχει, αλλά θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα, γιατί τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα.